Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Γιώργο Σταθάκη, και έθεσε τα ερωτήματα για την ανάπτυξη πριν από λίγο και για την πολιτική αστάθεια, την πολιτική και κοινωνική αστάθεια, ο συνάδελφος ο κύριος Λιγερός. Νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη πάνω σε ένα οδικό χάρτη, το οποίο έχει διάφορα, το 48 προαπαιτούμενα, η σταθεροποίηση των τραπεζών, την πρώτη αξιολόγηση κτλ. Τη συζήτηση για το χρέος και πάει λέγοντας. Όλο αυτό όμως, η διαδικασία και όλο αυτό το, ας το ονομάσουμε, πρόγραμμα το οποίο δημιουργεί σταθερότητα και προϋποθέσεις, θα εξαρτηθεί τελικά από το αν θα γυρίσει η οικονομία γρήγορα σε ανάπτυξη ή όχι. Η βιωσιμότητα δηλαδή του προγράμματος τελικά εξαρτάται από το αν θα γυρίσει η οικονομία σε θετικό πρόσημο ή όχι. Και το θέμα των κοινωνικών εντάσεων προφανώς έχει να κάνει με το πόσο ισορροπημένα είναι όλα αυτά τα βήματα που γίνονται κοινωνικά ή δημιουργούν εκρηκτικές συνθήκες. Κατά τη γνώμη μας είναι ισορροπημένα και δεν δημιουργούν κοινωνικές συγκρούσεις, εκρήξεις, αλλά σε κάθε περίπτωση το στίχημα της ανάπτυξης είναι αυτό το οποίο θα φανεί, κατά τη γνώμη μας, από το πρώτο ή δεύτερο τρίμηνο του 2016. Αν θα είναι βιώσιμο ή όχι θα εξαρτηθεί από την ποιότητα των μέτρων στήριξης αυτής της διαδικασίας. Δεν αρκεί ο αναπτυξιακός νόμος, δεν αρκεί η απότομη χρηματοδότηση που προσφέρει το ΕΣΠΑ, δεν αρκεί μια σειρά από απλοποιήσεις, αδειοδοτήσεις. Χρειάζεται μια μεγάλη αιχμή, ένα σοκ θα έλεγα επενδυτικό, το οποίο θα κινητοποιήσει επενδύσεις, επιχειρήσεις και κυρίως νεανική επιχειρηματικότητα με πολύ πιο εχμηρό και παραγωγικό τρόπο από ό,τι μέχρι σήμερα. Να ρωτήσω κάτι, σας μεταφέρω έναν προβληματισμό. Συζήτησα και με αρκετούς βουλευτές που ασχολούνται με τα δικά σας θέματα. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Μήπως τελικά αντί για ανάπτυξη, για παράδειγμα, για το 2016, προβλέπεται μικρότερη ύφεση. Ρώτησα τώρα το Σταύρο από 1,3 στο 0,7. Υπάρχει λοιπόν ένας προβληματισμός. Μήπως αντί για μικρότερη ύφεση, κρύβεται από πίσω μια αποεπένδυση. Δηλαδή, αντί κάποιος να κλείσει την επιχείρησή του, γιατί και αυτό έχει κόστος, να πληρώσει τους εργαζόμενους, δημιουργεί βάσει στο ΑΕΠ, δημιουργεί ένα τζίρο. Προτιμάει να την πάρει στο εξωτερικό, γιατί εδώ μαθαίνουμε ότι γίνονται λέει, και μεταφορές ακόμα και σε ολόκληρες εταιρείες στο εξωτερικό. Μήπως λοιπόν εδώ υπάρχει, κρύβεται μια αποεπένδυση και πάμε από το κακό στο χειρότερο, αντί να δούμε μικρότερη ύφεση. Και βεβαίως όχι ανάπτυξη. Τώρα θέσπισε μάλιστα, κύριε Σταθάκη, πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και η γειτονική μας Αλβανία. Και αυτό είναι κλειδί που λέει ο κύριος Χατζηνικολάου, διότι απέναντι στην υπερφορολόγηση έρχονται οι άλλες χώρες και δίνουν φορολογικά κίνητρα. Απέναντι στις δικές μας έκτακτες εισφορές έρχονται οι άλλες χώρες και δίνουν διευκολύνσεις. Και απέναντι στις δικές μας, καμιά φορά θεωρίες, θα μου επιτρέψετε, οι άλλοι απαντούν με συγκεκριμένα θέματα και συγκεκριμένο σχεδιασμό. Ναι. Υψηλό ενεργειακό κόστος, υψηλό κόστος χρήματος, βάλτε και αυτά. Και πρέπει να απαντήσετε πιστικά σε αυτό για να μείνουν οι επιχειρήσεις και να μην φύγουν. Και να μην λέμε στα χαρτιά μόνο για μικρότερη ύφεση και για ανάπτυξη. Νομίζω ότι καταρχάς το γεγονός ότι η χρονιά κλείνει με μηδενική ύφεση είναι πολύ θετικό σε σχέση με αυτό που είχε προβλεφθεί, που θα ήταν κοντά στο 3, μετά έγινε 2,5, μετά 1,5 κτλ. Το δεύτερο θετικό είναι ότι έχει ενδείξεις ισχυρής αύξησης εγχώριας παραγωγής, κυρίως στη μεταποίηση, 4,5% το δεύτερο εξάμηνο, συν μια πολύ καλή χρονιά για τον τουρισμό. Το πρόβλημα του να μεταστρέψεις όλο αυτό και να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις χώρες όπως η Βουλγαρία, που έχουν πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, δεν νομίζω ότι αποτελεί τη λύση στο πρόβλημά μας. Η ανάπτυξη την οποία όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα οδηγηθεί η χώρα, θα είναι εκ των πραγμάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας, θα στηρίζεται σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και όχι σε... Δηλαδή... Το έχετε σχεδιάσει αυτό, πώς θα γίνει? Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, αλλά πώς θα γίνει? Δεν γίνεται στο Ισραήλ, για παράδειγμα, είναι, πράγματι έχουν εκτιναχθεί. Αν το καλοσκεφτείτε... Αλλά υπάρχει οργάνωση, ο ένας στους δύο νέους Έλληνες είναι απόφοιτος πανεπιστημίου. Δεν μπορεί να ανταγωνιστείς σε ένα μοντέλο φτηνού εργατικού δυναμικού, ούτε έχει νόημα. Γιατί η βάση της ανάπτυξης είναι το ανθρώπινο δυναμικό, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν μπορεί να εφεύρουμε κάτι άλλο. Αυτή η δυναμική υπάρχει, ναι είναι η απάντησή μου.
Υπάρχει ήδη στην οικονομία. Η οικονομία έχει πολύ καλές επιδόσεις σε τομείς που έχουν, αρχίζουν και έχει πολύ καλές επιδόσεις σε τομείς που έχουν σχέση με τεχνολογία. Η οικονομία έχει καλές επιδόσεις όταν το αγροτοδιατροφικό κομμάτι αποκτά προστιθέμενη αξία και αποφεύγει το. Η οικονομία έχει πολύ καλές επιδόσεις επιλεκτικά σε τομείς κατασκευών και άλλους που έχουν επίσης πολύ υψηλή προστιθέμενη αξία. Άρα ο προσανατολισμός πρέπει να είναι αυτός. Εκεί πρέπει να προσανατολιστούν πόροι, να διευκολυνθεί η επιχειρηματικότητα, πρωτίστως η νεανική. Και να δώσετε κίνητρα. Τώρα, μια που μιλήσατε για νεανική επιχειρηματικότητα, θέλω να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα Στεφανίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Συμμεριζόμαστε το όραμά σας και θέλω να πω το εξής. Τα τελευταία 15 χρόνια, αν δεν βοηθήσουμε το κράτος να γίνει αποτελεσματικό, ήταν και στην πρόσφατη έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κατεβήκαμε στο Λουξεμβούργο την Παρασκευή στο MSME Assembly, ότι η Ελλάδα έχει μη αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Δεν θα μιλήσουμε για το θέμα της διαφθοράς, τα ακούμε καθημερινά στα κανάλια. Αν δεν λύσουμε αυτό το θέμα της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και το καινούργιο ΕΣΠΑ που θα πέσει, πολύ φοβόμαστε, αυτή είναι η αγωνία μας, ότι κάνα δύο χρόνια θα δώσει μια μικρή ανάσα και δεν θα γίνει τίποτα. Δεύτερον, φορολογία. Έχουμε πει τα τελευταία 5 χρόνια να φορολογούν όλοι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι επιχειρηματίες σε αυτά που πραγματικά εισπράττουν. Όλες οι αναπτυγμένες χώρες φορολογούν στο cash basis accounting. Αυτά δηλαδή που ήδη έχουμε εξοφληθεί τα τιμολόγια. Φεύγουν οι νέοι, δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε. Τρίτον, ένας αύριος άνεργος που κάνει τη δική του έναρξη, έστω και αν πάρει και ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με το καλό, έχει 3.000 ευρώ το χρόνο μόνο στα ασφαλιστικά του. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις και μια μη αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, πώς θα καταφέρουμε να κρατήσουμε το πιο σημαντικό μας asset, το ανθρώπινο μας δυναμικό. Αυτή είναι η αγωνία μας, να μην ξαναπέσουν 4,2 δις και μετά από δύο χρόνια ξαναμιλάμε για 65% ανεργία νέων. 7,8 δισεκατομμύρια έχουν υπολογιστεί, έχει υπολογιστεί το κόστος από τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά ετησίας. Μπορεί να είναι ίσως υπερβολικό, πάντως είναι πολύ μεγάλο. Να λένε μεγάλο. Εκεί ναι. Έχετε πεδίο δράση λαμπρό. Ναι. Και δεν ξέρω αν μέχρι τώρα ο απολογισμός είναι αισιόδοξος. Αν έχετε κάνει πράγματα δηλαδή. Η γνώμη μου είναι ότι γίνονται πράγματα. Και για να είμαι δίκαιος, ας πούμε, η απλοποίηση των αδειοδοτήσεων. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Το αποτέλεσμα ακόμα όμως δεν είναι ορατό, δεν είναι τόσο έντονο. Αυτό που υπονοήσατε, στο πότε το τιμολόγιο και η προπληρωμή του ΦΠΑ, το διορθώσαμε. Αυτό δεν αρκεί. Η θέση μου είναι πάρα πολύ απλή, ότι διορθώνονται επιμέρους θέματα, τα οποία όντως, και δεν υπάρχει ακόμα αυτό το συνολικό που θα δώσει την μεγάλη όθηση σε αυτό που όλοι επιζητούμε, δηλαδή τη δυνατότητα της νεανικής επιχειρηματικότητας προφανώς. Σας είπε και για το κόστος ότι είναι τέτοιο το οποίο δεν ευνοεί ένα νέο επιχειρηματία. Μόνο για να πληρώσει τις εισφορές του και μόνο για να μπορέσει να γιατρήσει. Το θέμα της ρευστότητας είναι πολύ σημαντικό σε μια χώρα. Στις ασφαλιστικές, αν μου επιτρέψετε. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, εμείς έχουμε το ΕΣΠΑ, ας πούμε, δεν το υποτιμάμε καμιά φορά, αλλά το ΕΣΠΑ μας έδωσε τώρα τα προγράμματα που βγάλαμε για αυτούς που άνοιξαν νέους επιστήμονες, που άνοιξαν δουλειά το 2014 και το 2015, αναδρομικά τους καλύπτουμε όλες τις δαπάνες που ξεκίνησαν μέσα στην κρίση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προφανώς δεν μπορούν να καταργήσουν την ασφαλιστική εισφορά, αλλά ταυτόχρονα του δίνουν τη δυνατότητα να καλύψει το σύνολο των δαπανών του, των άλλων δαπανών του. Υπουργέ, ο κύριος Στεφανίδης νομίζω ότι πίσω από το ερώτημά του μας περιγράφει και μια άλλη πραγματικότητα, που οι νέες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που προσπαθούν νέοι άνθρωποι να κάνουν, το βλέπουν κάθε μέρα μπροστά τους. Οι συνάδελφοί τους στην υπόλοιπη Ευρώπη, για να βγάλουν ένα ευρώ, αρκεί να ξοδέψουν περίπου 2-2,5 ευρώ επένδυση. Στην Ελλάδα χρειάζεσαι περίπου 4 με 4,5 ευρώ να επενδύσεις για να βγάλεις περίπου το 1 ευρώ. Όπου αν βάλουμε και αυτό που το άφησε, γιατί το βλέπεις στα κανάλια, δηλαδή τη διαφθορά και το τι πρέπει να δίνεις από εδώ, να δίνεις από εκεί και να σπρώχνεις από την άλλη, φτάνεις στα 6 ευρώ για να βγάλεις ένα. Συμφέρει. Η απάντηση είναι, αν βγάζεις ένα δεν συμφέρει, αλλά υποθέτουμε ότι όλοι συμμεριζόμαστε ότι
το μεγάλο κομμάτι της οικονομίας θα βγάζει παραπάνω από ένα μαζί, δύο για διάφορους λόγους. Κάθε επιχείρηση πρέπει να ρωτήσουν και οι υπόλοιποι ένα όμως. Κέρδος. Αν και οι επιδοτήσεις ξαναγυρίσουν στα έξοδα, πώς θα βοηθήσουμε τις εξαγωγές σε αυτή τη χώρα από τις καινοτόμες επιχειρήσεις. Ας ακούσουμε και τον κύριο Ζαμάνη, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων. Κύριε Ζαμάνη. Κύριε Υπουργέ. Ακούγεστε. Το 2014, τον Μάιο, δώσατε μια συνέντευξη στο Γιάννη Διονάτο, όπου αναφέρατε πως μελετήσατε τα πρότυπα και τα μοντέλα ανάπτυξης που είχε η Αγγλία, η υπόλοιπη Ευρώπη ή το Ισραήλ. Ξεκαθαρίσατε και φτιάξατε ένα συγκεκριμένο και ρεαλιστικό σχέδιο. Θα σας θυμίσω ότι ο τίτλος της συνέντευξης ήταν ότι 1 δισεκατομμύριο θα πήγαινε στα startup, στα ελληνικά startup. Θα σας θυμίσω επίσης ότι ο σχεδιασμός του ΣΥΡΙΖΑ περιλάμβανε τη δημιουργία ενός ταμείου ύψους 1 δισεκατομμυρίου, στο οποίο κατά 50% θα συμμετείχε το δημόσιο και κατά 50% ιδιώτες επενδυτές, είτε είναι τράπεζες, είτε είναι τα λεγόμενα venture capital κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι όσοι ασχολούμαστε με την νεοφυή επιχειρηματικότητα, διαβάζοντας αυτό το άρθρο, ανυπομονούσαμε να γίνετε υπουργός. Είμαστε τυχεροί, είστε σχεδόν 1 χρόνο υπουργός στο συγκεκριμένο πόστο. Προφανώς γνωρίζετε τη διαφορά νεανικής και νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Τώρα είναι λίγο αιχμή αυτό που σας είπα, γιατί θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι το ΕΣΠΑ στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι ωραίο μέτρο. Κατά τη γνώμη μου, χαϊδεύει τα αυτιά πολλών, αλλά δεν είναι αναπτυξιακό μέτρο. Ανάπτυξη θα έρθει από νέες καινοτόμες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Επιχειρήσεις που είναι εξωστρεφείς και που, όπως είπατε πριν, δημιουργούν προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Αυτή τη στιγμή, 1 χρόνο μετά, δεν έχουμε δει ουσιαστικά κανένα μέτρο που να ενισχύει αυτού του είδους την επιχειρηματικότητα. Αντίθετα, είδαμε μέτρα που θα μπορούσαμε ένα να τα χαρακτηρίσουμε αντιαναπτυξιακά. Επιτρέψτε μου να πω ότι ακόμα και ο φόρος στο κρασί, που επιβαρύνει μια σημαντική ελληνική αξία της ελληνικής γης μάλλον, επίσης θα σας θυμίσω ένα νομοσχέδιο το οποίο τελικά δεν πέρασε. Η φαρμακοβιομηχανία η ελληνική, επίσης, η οποία επλήγει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα με τις ρυθμίσεις για τις τιμές των γενοσύμων. Θα σας θυμίσω επίσης ένα νομοσχέδιο το οποίο τελικά δεν πέρασε, το οποίο όμως δημιούργησε τεράστια προβλήματα στη startup επιχειρηματικότητα. Αν θυμάμαι καλύτερα, τα πρώτα νομοσχέδια του Υπουργείου σας, όπου έγινε προσπάθεια οι μικροεπενδυτές σε μια επιχείρηση, άνθρωποι δηλαδή που επενδύουν σε ένα startup για παράδειγμα, δίνουν 20, 30, 40, 50, 100 χιλιάδες ευρώ και παίρνουν ένα μικρό ποσοστό, να κινδυνεύουν να πάνε φυλακή για χρέη προς το δημόσιο, όταν αυτό προφανώς μέχρι τώρα και ευτυχώς μέχρι τώρα σαν ευθύνη το είχε μόνο ο διαχειριστής. Να σας θυμίσω επίσης ότι στο ΕΣΠΑ αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται η λέξη καινοτομία σαν ένας παράγοντας επιδότησης. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να ορίσει κανείς την καινοτομία. Αλλά τουλάχιστον ξέρετε, θα περιμέναμε από εσάς κάποιες κινήσεις, έστω και συμβολικές. Μάλιστα. Θα είμαι πολύ σαφής σε όλους μας την απάντηση. Το πρώτο, ο αναπτυξιακός νόμος θα έχει αιχμή του δόρατος την έννοια της καινοτομίας. Δεύτερον, στο νέο ΕΣΠΑ τα χρήματα για την καινοτόμα και υψηλή τεχνολογία είναι αρκετά. Τρίτον, όπως γνωρίζετε, ο κύριος Φωτάκης έχει και αναλάβει μια μεγάλη πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ίδρυση ενός ταμείου προσανατολισμένου στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, περίπου της κλίμακας που αναφέρατε στην πάλι ποτέ συνέντευξή μου. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να σχεδιάσει και να ξεκινήσει τέτοιας μεγάλης εμβέλειας εγχειρήματα. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι το σύνολο των θεσμών, εξαιρώ τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά, τα οποία είναι μια ειδική συζήτηση η οποία δεν είναι εύκολη, εγώ επιμένω ότι δεν είναι η απάντηση να αναζητήσουμε εκεί τις λύσεις. Πρέπει να παραμείνουμε σε αυτά που πρέπει να κάνουμε καλά, σε όλα αυτά που υπονόησα πριν, και αυτά θα δώσουν την όθηση που χρειαζόμαστε. Άρα το πνεύμα παραμένει, τα μέτρα είναι συγκεκριμένα, έχουν η κυβέρνηση δεσμευτεί στο πώς θα ξεκινήσει όλα αυτά τις πρωτοβουλίες και νομίζω ότι ας αφήσουμε λίγο τον χρόνο επιβαρύνουμε διαρκώς ελληνικές δραστηριότητες.
Γιατί επιβαρύνουμε το κρασί, γιατί επιβαρύνουμε την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, γιατί ψάχνουμε μονίμως να επιβαρύνουμε δραστηριότητες της εθνικής μας οικονομίας, ενώ για παράδειγμα, λέω τώρα, ο ΦΠΑ στο κρέας ήταν ΦΠΑ σε ένα εισαγόμενο κατ' ουσίαν προϊόν και μάλλον θα ευνοούσε και το ελληνικό κρέας. Ναι, αλλά έβαλε βέτο η Γαλλία. Και η Ολλανδία. Αυτό ρωτώ. Η απάντηση μου είναι πιο απλή από αυτό, πέρα από τα σενάρια πιέσεων. Εγώ επιμένω ότι ο ΦΠΑ πρέπει να είναι νόμος. Σωστό. Επιμένω ότι ο ΦΠΑ πρέπει να είναι νόμος απλός και να μην έχει πολλές υποκατηγορίες. Άρα, θεωρητικά και πρακτικά είμαι υπέρ του ενιαίου φόρου στο κρέας. Τελεία. Αν αρχίσεις και σπάς κατηγορίες, και αυτό ισχύει για πάρα πολλά προϊόντα, τότε δημιουργείς προβλήματα στο εσωτερικό αυτής της νομοθεσίας, προβλήματα τα οποία είναι πολύ πιο περίπλοκα. Η απάντηση λοιπόν δεν είναι γιατί δεν διαφοροποιούμε τις διάφορες κατηγορίες κρέατος με βάση το εισαγόμενο ή μη. Η απάντηση είναι ότι πρέπει να βρίσκουμε πάντα τα φορολογικά μέτρα τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά και ταυτόχρονα έχουν τη μέρημνα που υπονοήσατε. Αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Υπό τις δεδομένες συνθήκες δεν στάθηκε δυνατό. Άλλη ερώτηση. Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημα. Ακούγεται, ακούγεται. Καλησπέρα. Καπερώνης Αριστοτέλης ονομάζομαι, ιδιωτικός υπάλληλος είμαι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Μου δώσατε μια πάσα προηγουμένως με τις καταθέσεις στις τράπεζες και τα κόκκινα δάνεια, τη συσχέτιση που υπάρχει. Μιλάμε για καταθέσεις στις τράπεζες, οι οποίες ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουν εξαφανιστεί, έχουν φύγει. Έτσι, γι' αυτό και έχουμε φτάσει να ανακεφαλαιώνουμε τις τράπεζες, γιατί δεν έχουν χρήμα οι τράπεζες. Τι κάνετε εσείς για να επανέλθουν οι καταθέσεις πάλι στις τράπεζες, γιατί ξέρουμε ότι ένα τεράστιο κομμάτι αυτή τη στιγμή βρίσκεται, να το πω έτσι λαϊκά, στα σεντούκια. Βεβαίως. Και τι κάνουμε να έρθουν και καταθέσεις από το εξωτερικό, όταν υπάρχει μια αβεβαιότητα σε όλους μας, όσοι σε όλους μας. Γενικό είναι αυτό, που έχουν 5 δραχμές και τις έχουν πάει στο σπίτι, γιατί σου λέει ότι αύριο το πρωί μπορεί η τράπεζα είτε να μου κάνει, έγινε το capital control από την μια μεριά, δεν μπορώ να πάρω τα χρήματά μου, ή την άλλη να μου κάνει ένα κούρεμα καταθέσεων, ή την άλλη να χρεοκοπήσει η τράπεζα γιατί υπήρχε μια γενική αβεβαιότητα. Τι θα κάνετε με αυτό το θέμα ώστε να επανέλθει πάλι, γιατί όσες ανακεφαλαιοποιήσεις πιστεύω και να κάνουμε, αν τα χρήματα αυτά από τις καταθέσεις δεν έρθουν στις τράπεζες, δεν θα υπάρξει λύση. Οι τράπεζες πάλι θα έχουν προβλήματα. Εγώ εκτιμώ ότι θα επιστρέψει τα χρήματα, διότι πρώτον ο κίνδυνος ή αυτό που δημιουργήθηκε ως ψευδέστηση ότι θα φύγει η χώρα από το ευρώ δημιουργήσε αναστάτωση προφανώς. Εντούτοις σήμερα δεν ισχύει πια αυτό. Δεύτερον, οι τράπεζες με την ένταξή τους από 1η-1η στο ευρωσύστημα νομίζω ότι είναι 100% ασφαλής. Άρα αποκλείεται οποιοδήποτε κούρεμα καταθέσεων ή οτιδήποτε άλλο θα αποτελεί πλέον μια πολύ απότερη σκέψη. Συνεπώς δεν συντρέχουν λόγοι να μην αυξηθούν οι καταθέσεις, τουλάχιστον στο σκέλος το οποίο υπονοήσατε, αυτά τα χρήματα που είναι στα σεντούκια και που θα αρχίσουν να ξανεπιστρέφουν στις τράπεζες. Λογικά η οικονομία θα αρχίσει να βελτιώνεται. Για την εθελοντική αποκάλυψη των αδήλωτων εισοδημάτων του εξωτερικού ή αλλού, εκεί τι θα κάνει, θα νομοθετήσετε, μέχρι πότε? Νομίζω ότι εμείς προχωράμε καταρχάς στη συμφωνία με την Ελβετία, όπως ξέρετε, το οποίο ήταν μια μεγάλο θετικό βήμα. Και το δεύτερο, γίνεται μια προεργασία στο Υπουργείο Οικονομικών με θέμα τον καλύτερο δυνατό τρόπο με το οποίο μπορούν να επιστρέψουν χρήματα από το εξωτερικό μέσα από μια διαδικασία όμως πληρωμής. Έχετε φόρου. Καταλήξει στο πόσο. Όχι. Θα είναι τι 5, συντελεστή θα, είναι θα 10, βάλετε. Θα είναι κλίμακα. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, 10-15, δεν έχει σημασία πόσο, υπήρχαν όλα στους τραπεζικούς, στα τραπεζικά αρχεία. Υπάρχουν όλες οι κινήσεις. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά και το μαύρο χρήμα. Το αφορολόγητο χρήμα κινήθηκε μέσα από τις τράπεζες, υπήρχε μια αίσθηση ότι το τραπεζικό απόρριτο δεν παραβιάζεται. Ναι. Γιατρός που έπαιρνε φακελάκι, εννοώ δηλαδή, δεν εννοώ εγκληματικά, εννοώ το μη φορολογημένο χρήμα. Άρα έχετε έναν τρόπο να εξετάσετε όχι μόνο τι έφυγε, αλλά και αν αυτό που έφυγε είναι πράγματι δικαιολογείται, έχει φορολογηθεί. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι μια προτεραιότητα, γιατί από εκεί μπορεί να προκύψουν έσοδα
που δεν τραβιούνται από την πραγματική οικονομία, από την αγορά. Είναι χρήμα το οποίο είναι εκτός ελληνικής οικονομίας. Θα ήταν δηλαδή μια μεγάλη ένεση, αν δουλεύατε προς αυτήν την κατεύθυνση. Υποθέτω ότι αυτό η δουλειά υποδομής έχει γίνει. Δηλαδή τουλάχιστον συστηματικά για μια περίοδο ο κανόνας αυτών των περίπου 30-40 χιλιάδων που έχουν μεθοδικά και συστηματικά μελετηθεί, νομίζω ότι μπορούν, έχουν φτάσει, κλείνουν ένα κύκλο με το οποίο μπορείς να αρχίσεις να πεις ότι έχω αποτελέσματα. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Ναι, 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 σε αυτό έχετε δίκιο. Κύριε Υπουργέ, πάντως το κίνητρο ότι θα σου κόψω τα πρόστιμα. Πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή, ναι. Θα ρωτήσετε αμέσως μετά και έχουμε και ένα-δυο φίλους ακόμη που θα θέσουν ερωτήματα για να κλείσουμε σε 3-4 λεπτά πάλι μαζί. Κάψιμο χθες, αλλά τσίμπησα τηλεφωνάκι. Ωχ, το όνομα. Καλά, σε μία μίλησες και δεν θυμάσαι όνομα. Άκουσε, πάρε στο 11888 για ονοματεπώνυμα. Σταθερά, κινητά. Και τι φύνσεις. 11888, σούπερ αριθμός. Βίκο, τώρα αντικολλητική ψυστιέρα μόνο 13,90. Τηγανίζει, μαγειρεύει, ψήνει και δεν πιάνει καθόλου χώρο. Ψήνεστε, Βίκο, αξίζει, δεν κοστίζει. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το Σάββατο αποκλειστικά στην αγορά. Αλκίνοος Ιωαννίδης. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα η ζωντανή ηχογράφηση από το Γιάννηνο Μουσικό Θέατρο. Δύο CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Μαζί, Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey, Jennifer Garner και Jared Leto στην ταινία που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και βραβεύτηκε με 3 Oscar. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την αγορά. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Ζαλίζομαι. Αέρα. Αέρα. Έλα Καζάνοβα. Πάρε ανάσα. Νεράκι να πάρει. Το 11888 να πάρει. Ναι. Για νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατρούς. Και διαγνωστικά κέντρα. Ναι. 11888. Σούπερ αριθμός. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club Esperanto. Μία συλλογή με υπέροχα τραγούδια από τις γειτονιές του κόσμου σε δύο CD. Μαζί, Θερμοπύλες, η πιο άνηση αναμέτρηση της ιστορίας. Άλλο ένα τεύχος της μοναδικής σειράς Μεγάλες Μάχες από τα ιστορικά θέματα. Ακόμη, Real Escape. Προτάσεις για χειμερινές αποδράσεις σε 21 προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παίζουμε με το χιόνι σε ορεινά χωριά και κάνουμε Χριστούγεννα σε λαμπερές πόλεις. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στον παρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Βίκο, τώρα αντικολλητική ψυστιέρα μόνο 13,90. Τηγανίζει, μαγειρεύει, ψήνει και δεν πιάνει καθόλου χώρο. Ψήνεστε, Βίκο, αξίζει, δεν κοστίζει. Ζαλίζομαι. Ου, αέρα, αέρα. Ω. Έλα, Καζάνοβα, πάρε ανάσα. Νεράκι να πάρει. Το 11888 να πάρει. Ναι. Για νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατρούς. Και διαγνωστικά κέντρα. Α, ε. Ναι. 11888. Σούπερ αριθμός! Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας. Είχατε θέσει, Λώρα, είχες θέσει κάποιο ερώτημα. Ναι, είχα πει ότι το κίνητρο για να έρθουν αδήλωτα εισοδήματα για καταθέσεις στην Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μόνο, για παράδειγμα, η διαγραφή των προστήμων. Πρέπει να υπάρχει και ο κίνδυνος, ο πέλεκης, του ελέγχου. Εάν αυτός ο κίνδυνος υπάρχει. Αν μπορείς να τον πιάσεις, μπορεί να υπάρχει ο κίνδυνος. Ακριβώς, αυτό λέω. Άμα δεν μπορείς να τον πιάσεις. Αυτό ρωτάω τον κύριο Υπουργό. Υπάρχει ο φόβος του ελέγχου. Πρέπει να υπάρχει ή κίνητρο. Απλά λέτε ως φόβητρο και σκιάχτρο, μπορεί να σε πιάσω, οπότε φέρτα. Και σου λέω όλους, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να με πιάσει, οπότε γιατί δεν τα φέρω. Να. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο, διότι αν υπάρχει μόνο το κίνητρο χωρίς να υπάρχει απειλή. Ότι αν πιαστείς, οι συνέπειες είναι πολύ δραματικές και είναι και αξιόπιστος αυτό ο μηχανισμός. Αυτό είναι το γερμανικό σύστημα, το οποίο το εφάρμοσαν πολύ επιτυχία και με τις αντίστοιχες λίστες Λαγκάρτ και Μόλα μέσα σε 60 μέρες είχαν λυθεί, γιατί το 70-80% είχα πάει και ο Θελός και είχαν... Εσείς πώς θα τους φοβήσετε? Κοιτάξτε, αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες, δηλαδή η μελέτη ορισμένων πραγμάτων θέλει πολύ εξειδικευμένη τεχνολογία και κυρίως και εξειδικευμένους ανθρώπους να μπορούν να ακολουθήσουν, ειδικά στα διεθνή πορεία του χρήματος, τα συγκεκριμένα βήματα. Δεν είναι πάντα εύκολο. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι ως δημόσια διοίκηση, πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι.
πρέπει να καλυφθεί αυτό το κενό με γοργά βήματα. Αλλιώς νομίζω ότι θα παραμείνει μια απειλή η οποία δεν θα μπορεί ποτέ να εφαρμοστεί. Μάλιστα. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα. Λέγομαι Ευαγγέλης Γαρμπής, είμαι πολιτικός μηχανικός. Ήθελα να μας διευκρινίσετε λίγο για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια. Γιατί νομίζω, δεν ξέρω και καμία επιχείρηση που να μην έχει όχι δάνειο, αλλά κόκκινο δάνειο. Σε περίπτωση που δεν μπορεί η επιχείρηση να ανταπεξέλθει, θα γίνει κάποιο κούρεμα χρέους ή θα πάει για κλείσιμο. Θα βρει κάποιο φαντ, η επιχείρηση πώς θα βρει το φαντ. Θα έχει μία βοήθεια από τις τράπεζες, με ποιο διοικητικό συμβούλιο. Με τα χρήματα αυτά, αν η επιχείρηση έρθει σε μια καλύτερη, σε ένα καλύτερο επίπεδο, θα πληρωθούν μόνο η εφορία και το δημόσιο ή θα πληρωθούν και οι εργαζόμενοι. Και οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί ή και με μπλοκάκι. Πολλά. Πολλά. Πάρα πολλά τα ερωτήματα, δεν ξέρω. Να πω την κεντρική ιδέα πάντως. Καταρχάς πρέπει να, και η πρόθεσή μας είναι να εφαρμόσουμε την νομοθεσία που υπάρχει ήδη με κάποιες αλλαγές στο νόμο του Δένδια. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά είναι κάτι που δένει με το ερώτημα του συμπολίτη μας. Ρωτούν εδώ και ώρα αρκετοί στο διαδίκτυο αν για παράδειγμα οι τράπεζες δώσουν δάνεια επιχειρηματικά και, και στεγαστικά σε μεγάλα funds στο 20% ή στο 30% της αξίας τους. Γιατί να μην μπορεί η επιχείρηση ή ο πολίτης να έχει first option, να είναι ο πρώτος που θα μπορεί σε αυτή την τιμή που προσφέρθηκε από τα funds να πάρει πίσω το δάνειό του. Νομίζω είναι μια καλή ιδέα αυτή. Αυτό νομίζω ότι είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει και σε θεσμικά πλαίσια σε ορισμένες χώρες για ορισμένες κατηγορίες, όχι για όλες. Ναι. Θα απαντήσουν ότι είναι κίνητρο να αντακοκκινήσω. Δεύτερον, υπάρχει το επιχείρημα. Μπορεί κανείς να πει ότι αυτό θα γίνει μόνο για τα υπάρχοντα, ήδη. Ναι. Ή μπορεί τέλος πάντων για τις. Σε κάθε περίπτωση τα ερωτήματα αυτά θέλω να απαντήσω ως εξής. Καταρχάς υπάρχει το πρόβλημα, το θέμα ότι αυτά πρέπει με κάποιο τρόπο, με κάποιο πλαίσιο να αναδιαρθρώνονται από τις ίδιες τράπεζες και τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το βασικό. Το κριτήριο εκεί πρέπει να είναι, προφανώς να υπάρχει ένα κριτήριο βιωσιμότητας, δηλαδή η μεσοπρόθεσμη προοπτική αυτής της επιχείρησης, διότι το να χρηματοδοτείς και ζόμπι, να χρηματοδοτείς δεν έχει κανένα νόημα. Απ' την άλλη πλευρά πρέπει κάποια κανονιστικό πλαίσιο να διευκολύνει στην κυριολεξία τον μεγάλο όγκο των επιχειρήσεων που είναι ειλικρινώς υπέστησαν τις ζημιές και έχουν αυτή την προοπτική. Εκεί πρέπει να εξαντληθούν όλα τα εργαλεία προκειμένου να βοηθηθεί η επιχείρηση να προχωρήσει. Υπάρχουν απλώς πρέπει πιο συστηματικά και μεθοδικά να κινηθούμε προς τα εκεί. Όχι, χωρίς. Για τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών, ρωτάει ο συμπολίτης μας. Των επιχειρήσεων. Στον εταιριών. Ή των επιχειρήσεων. Των επιχειρήσεων. Ξέρετε τώρα το πρόβλημα είναι, η νομοθεσία είναι πιο περίπλοκη. Τώρα έχει αλλάξει και η νομοθεσία για τα διοικητικά συμβούλια, δεν έχει αλλάξει με κάποιο τρόπο που να διασφαλίζει για την κατανομή των χρημάτων μετά από δικαστική απόφαση. Έχει αλλάξει ο νόμος, όπως ξέρετε, είναι 65, 20, 15 κτλ. Πάντως το management δεν θα το έχετε. Στις τράπεζες για πρώτη φορά. Το management πάντως αυτές οι επιχειρήσεις το πιθανότερο είναι να μην το έχουν. Θα το απολέσουν. Έτσι δεν είναι. Σωστά. Γιατί αυτός που θα έχει μπει μέσα στο διοικητικό συμβούλιο, θα έχει μπει μέσα στην επιχείρηση για την αναδιαρθρώση, θα θέλει να έχει και έλεγχο στη διαχείριση των χρημάτων. Μάλιστα. Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Ονομάζομαι Δεσύπρης Παντελής. Είμαι μηχανολόγος μηχανικός ΤΕΗ, άνεργος. Ακούω συνέχεια για φορολογία, αλλά στο θέμα των επενδύσεων δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλές δυνατότητες στο θέμα της ηλεκτροπαραγωγής και σε πολλούς άλλους τομείς, αλλά δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα γι' αυτό. Εσείς ως κυβέρνηση, τι προτίθεστε να κάνετε για τις επενδύσεις, γιατί ο επενδυτής δεν έχει το συνέστημα, θέλει κίνητρο.
χαμηλή φορολόγηση και σταθερό πολιτικό καθεστώς για να έρθει να βάλει τα χρήματα στην ελληνική αγορά. Πάντως έχει τεθεί ήδη το ερώτημα 2-3 φορές αυτό. Σας ευχαριστώ. Το επαναφέρατε. Το έθεσε και ο κύριος Λιγερός πριν. Μία φράση μόνο, κύριε Σταθάκη. Πολιτική σταθερότητα θα έχουμε από ό,τι είδα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, γιατί με 153 πρέπει να αναζητήσετε και εσείς αυτή τη στιγμή διεύρυνση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Μην είστε τόσο βέβαιος για αυτό που είπατε, γιατί οι τρεις βουλευτές δεν είναι ιδιαιτέρως ασφαλές πολιτικό μαξιλάρι και έχετε μπροστά σας πολύ δύσκολα μέτρα να πάρετε. Ελάτε, το όνομά σας. Καλημέρα, ονομάζομαι Λεμπέζης Κωνσταντίνος, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Μιλάτε για ανάπτυξη. Πώς είναι δυνατόν όταν το βασικό κόστος διαβίωσης μιας οικογένειας είναι τρεις φορές το βασικό μισθό, πώς είναι δυνατόν να έχουμε ανάπτυξη σε αυτό το ποσό? Πώς μπορούν οι νέοι επιχειρηματίες να ξεκινήσουν να κάνουν επενδύσεις όταν δεν θα έχουν χρήματα εισερχόμενα και όταν εσείς δεν μπορείτε να εισπράξετε τους ήδη υπάρχοντες φόρους? Η ανάπτυξη που βγαίνει. Δυσκολεύομαι να καταλάβω ακριβώς το... Λέει ότι η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει καταβαραθρωθεί και ότι αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την επιχειρηματικότητα. Είναι μια αγορά πεθαμένη. Όχι, λέει ακόμα κι άλλο, ότι τα ληξιπρόθεσμα προς το δημόσιο έχουν κοντεύουν τα 90 δις. 83 σήμερα ανακοινώθηκε. Και ότι δεν θα μπορείτε να εισπράτε έσοδα βασικά. Να διευκρινίσω κάτι. Καταρχάς, τα ληξιπρόθεσμα, όπως ξέρετε, στο δημόσιο είναι ένας παραπλανητικός δείχτης, γιατί έχει συσσωρευμένα από το 70, δεκαετία του 70, 80, 90. Άρα αυτό μας ενδιαφέρει να βλέπουμε τη διαφορά, πώς αυξάνεται στη διάρκεια του χρόνου και όχι τον νόμο. 10 δισεκατομμύρια σε 10 μήνες. Αυτό. Γι' αυτό λέω ότι αυτό δείχνει. Τον Αύγουστο 1,5 δις. Ναι. Μόνο. Γιατί μέσα σε αυτά τα 80 δις, τα 60 είναι που απλώς δεν έχουν διαγραφεί στο παρελθόν και πρέπει κάποια στιγμή να βρούμε και έναν τρόπο. Επανέρχομαι όμως στο... Και θα αυξηθούν κι άλλο, αν μου επιτρέπετε, που και συγγνώμη που διακόπτω τη σκέψη σας, διότι με τις αλλαγές που έρχονται στις 100 δόσεις, αυτοί οι οποίοι θα χάσουν τις ρυθμίσεις που με πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση πήγαν και μπήκαν όταν τις φέρατε, τώρα θα μπαίνουν και αυτοί στα ληξιπρόθεσμα. Και τα 83 που ανακοινώθηκαν σήμερα, μέχρι το τέλος του χρόνου, μπορεί να πάνε και 88 και 89. Δεν το εύχομαι, το φοβάμαι όμως. Ναι, και εγώ δεν συμμερίζομαι πολύ αυτή την αγωνία, γιατί εγώ θεωρώ ότι αντίθετα θα υπάρξει μια τάση αποκλιμάκωσης των χρεών προς το δημόσιο. Εάν αποκατασταθεί πλήρως, δοθούν δηλαδή τα 7 δις στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο είναι μέρος των συμφωνιών, το 2+1 και τα λοιπά, το οποίο αποτελεί μια μεγάλη ανάσα για την ομαλοποίηση. Αν συνεχίζουμε να απλοποιούμε το σύστημα συμψηφισμών χρεών προς το δημόσιο και κυκλοφορίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις, όλα αυτά θα δώσουν μια μεγάλη ανάσα στο να φρενάρει αυτή η ιδέα της αύξησης των χρεών προς το. Τώρα για την ανάπτυξη σε σχέση με τους μισθούς, αν αυτό είναι κατάλαβα το ερώτημα. Όπως ξέρετε, συνήθως υπάρχει μια μικρή χρονική στέρηση. Πρώτα υπάρχει ένας ρυθμός που δίνει μια όθηση στην οικονομία και υπάρχει μια χρονική στέρηση από 3-6 μήνες που λένε στον τρόπο με τον οποίο οι μισθοί ακολουθούν αυτή την ανάπτυξη. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα για απόψε. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Νίκος Αποστόλου λέγομαι. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί δεν κινείστε κατά της φοροδιαφυγής, που για μένα είναι η μία πλευρά του νομίσματος και η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι η διαφθορά. Εάν δεν υπήρχε η φοροδιαφυγή, η οποία είναι τεράστια, μια προσωπική μου εκτίμηση, δεν είμαι οικονομολόγος, μηχανικός είμαι, είναι ότι ανέρχεται περίπου τα 50-60 δις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κοντά στο ΑΕΠ, το οποίο φορολογείται, υπάρχει άλλο τόσο ΑΕΠ, αυτό ομολογείται από όλο τον κόσμο, που είναι μαύρο. Λοιπόν, θα μπορούσε
το μαύρο να γίνει άσπρο εάν οι δαπάνες αφαιρούνταν καθ' ολοκληρίαν από τα έσοδα και φορολογείται μόνο το υπόλοιπο. Γιατί αυτό που έχουμε στην Ελλάδα κατά κόρον είναι να φορολογείται το χρήμα εκεί από όπου πέρασε και όχι εκεί όπου πήγε. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε πάρα πολύ την οικονομία, δεδομένου ότι το κράτος θα είχε τρελά έσοδα, με τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν οι επενδύσεις, η ανάπτυξη, οι οποίες επενδύσεις εκτιμώ ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου, για να γίνουν, θα πρέπει να ξεκινήσει το δημόσιο εκείνο που θα τις κάνει και στη συνέχεια να ακολουθήσει ο ιδιωτικός τομέας. Το να ζητάμε από μια οικονομία που ήταν, είναι υποκατάρρευση, είναι λίγο δύσκολο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω ότι η φοροδιαφυγή δεν προλάβαινε, κάναμε πολλές εκλογές φέτος και χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται λίγο χρόνο, ακριβώς επειδή ο τρόπος αντιμετώπισης της δεν γίνεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εγώ θεωρώ ότι η μεγάλη τομή θα είναι... Και βούληση χρειάζεται. Και ισχυρή βούληση χρειάζεται. Νομίζω πάντως ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Γιατί θέλει σύγκρουση με συμφέροντα μεγάλα και κατεστημένα συμφέροντα. Ότι το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο έχουν γίνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Πάρα πολύ έλεγχη. Τουλάχιστον στα κομμάτια των ελέγχων έχουν επιταχυνθεί πάρα πολύ. Αλλά τη μεγάλη τομή θα είναι νομίζω το νέο φορολογικό σύστημα, όπως θα ψηφιστεί. Και οι αλλαγές, φυσικά οι μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν στη διοίκηση των εφορείων και το τρόπο ελέγχου και το εισαγωγή των συστημάτων ελέγχου και αυτό που λέγαμε πριν, την ιδέα ότι ο έλεγχος πλέον πρέπει να στραφεί αποκλειστικά σε δειγματοληπτικούς ελέγχους και αυτό θα φέρει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα στη φοροδιαφυγή. Το νέο ΕΣΠΑ πότε ξεκινάει, κύριε Υπουργέ? Έχει ξεκινήσει, απλώς προκηρύσσονται ομάδες προγραμμάτων. Όσοι δεν προλάβουν μέχρι 31 12 από το προηγούμενο ΕΣΠΑ, θα δοθεί κάποια γέφυρα? Δύσκολο. Δεν θα δηλαδή, δω. Όχι. Μόνο τεχνητές λύσεις ψάχνουμε για μικρές παρατάσεις. Μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει παράταση. Επειδή υπάρχουν χρήματα, τα χρήματα που έχουμε, η συμβουλή μας είναι μία επιτάχυνση των έργων. Οι εκταμιεύσεις πότε θα γίνουν, κύριε Υπουργέ? Γιατί πληρώνονται αμέσως. Αυτά πληρώνονται πιο γρήγορα. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να λύσουμε και ένα άλλο παράδοξο, Υπουργέ. Ίσως εκεί θέλει άλλη εκπομπή για να το κουβεντιάσει κάποιος. Το παράδοξο είναι ότι από το 2008 μέχρι σήμερα το εισόδημα όλων των Ελλήνων έχει μειωθεί περίπου 47%. Και όταν πάμε και κοιτάμε τις τιμές των προϊόντων και τις συγκρίνουμε με τις αντίστοιχες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι αυτές αυξάνονται. Αυτό είναι παράδοξο, κυρίως από μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι θέλει να προασπίσει τον πιο φτωχό και την πιο πιεσμένη οικογένεια. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες δυστυχώς σε αυτό το θέμα. Το συζητάμε και το ξανασυζητάμε πολύ καιρό. Ξέρουμε ότι φταίνε πάρα πολύ ισχυρές ολιγοπωλιακές δομές που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία. Και επειδή είναι μικρή οικονομία, αλλά και επειδή έχουν πολύ μεγάλη ισχύ σε κάθε τομέα οι 3-4 εταιρείες. Πάντα υπάρχει η πιθανότητα να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα ενθαρρύνοντας εισαγωγές, κάτι που δεν το θέλουμε όμως, γιατί θέλουμε να εξακολουθούμε να στηρίζουμε την εγχώρια παραγωγή, είτε είναι το φάρμακο, είτε είναι το τρόφιμα, είτε... Άρα θέλει και εκεί μια ισορροπία. Και η ιδέα ότι ο ανταγωνισμός με πολύ πιο αυστηρό τρόπο θα τα αντιμετωπίσει αυτά, αν δεν έχεις και την πέριμνα να συντηρείς και να κρατάς την εγχώρια παραγωγή, μπορεί να οδηγήσει σε παράδοξα, σε άλλα παράδοξα που θέλουμε να τα αποφύγουμε. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις, το ομολογώ, αλλά πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στο να πιέζουμε με τους κανόνες του ανταγωνισμού και ταυτόχρονα να μπορούμε να κρατήσουμε και τη δύναμη της εγχώριας παραγωγής που αποτελεί. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους μου.
τον κύριο Λιγερό, την κυρία Ιωάννου και τον κύριο Μονεμβασιώτη. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους των φορέων και τους συμπολίτες που ήταν εδώ απόψε το βράδυ και βέβαια ευχαριστώ κυρίως εσάς που ξενυχτήσατε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.